Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι Τετάρτη, 20 Μαρτίου, ώρα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η θεματολογία πλούσια και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση, με τα ΤΕΙ, όπου παραμένουν τα δύο τμήματα στη Ζάκυνθο. Υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά. Τα προβλήματα και η κρίση στην Κύπρο κατά πώς αγγίζουν και την Ελλάδα και γι' αυτό το θέμα και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε την ανάληψη της ηγεσίας από τον Νίκο Ιωαννίδη, τον αστυνομικό διευθυντή. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε μαζί. Με τα συστήματα κουφωμάτων Γκλαβάς είσαστε σίγουροι. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του αλουμινίου, η εταιρεία Γκλαβάς συνεχίζει υπεύθυνα το έργο της. Μια οικογενειακή επιχείρηση που στήθηκε με γνώμονα το σεβασμό, φροντίζει για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Διατηρούμε την άριστη ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο του συστήματος κουφωμάτων τρίτης γενιάς και εγγυόμαστε οικονομία, ασφάλεια, στεγανότητα και μέγιστη διάρκεια ζωής. Συστήματα κουφωμάτων Γκλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. Θα ξεκινήσουμε το απόψινό μας δελτίο με τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας. Το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο σχέδιο Αθηνά έδωσε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ το Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά ο νέος χάρτης διαθέτει πλέον 405 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ έναντι 534 τμήματων πριν την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά. Δηλαδή ο αριθμός αυτών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν είναι 129. Για το συγκεκριμένο θέμα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα, ο οποίος είναι πρόεδρος των ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων, αλλά και μέσω Skype θα μιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Επικεφαλής του ΑΝΑΣΑ, από την Κεφαλονιά της ΑΝΑΣΑ αν θέλετε, κύριο Γαλιατσάτο Θεόδωρο. Υπάρχουν κάποιες ευχάριστες εξελίξεις της τελευταίας στιγμής για τα Ιόνια νησιά, για το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων. Θα καλησπερίσω πρώτα τον κύριο Μαραβέγια. Καλησπέρα σας κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα σας. Και στη συνέχεια τον κύριο Γαλιατσάτο. Καλησπέρα κύριε Γαλιατσάτη. Νομίζω είστε συνεχίσει. Να καλησπέρισω και εγώ τον αγαπητό μου φίλο Θεόδωρο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Μαραβέγια, ευχαριστημένος είστε από αυτά που περιλαμβάνει το τελευταίο σχέδιο Αθηνά, αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή πάλι? Καταρχήν να πούμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει καμία άλλη αλλαγή, διότι ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό έτσι όπως θα δοθεί στα παιδιά για να συμπληρώσουν το. Τις προτιμήσεις τους. Συνεπώς δεν νομίζω να έχουμε καμία αλλαγή, αν και τίποτα δεν αποκλείεται βεβαίως. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πραγματικότητα, σημερινή συγκυρία. Συγγνώμη που σας διακόπτω γιατί νωρίς το απόγευμα ξέραμε ότι καταργείται το ΤΕΙ πολιτιστική κληρονομιά συντήρηση στη Ζάκυνθο και πάει στην Αθήνα, ενώ τώρα αλλάζει αργότερα. Όχι, όχι, δεν αλλάζει. Θα σας εξηγήσω με λεπτομέρεια πώς έγιναν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά αν είμαι ευχαριστημένος, θα ήμουν πολύ περισσότερο ευχαριστημένος εάν το τμήμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων που είναι στο Αργοστόλι και που έχει πάρα πολλούς φοιτητές δεν πρόκειτο να σταματήσει τη λειτουργία του το 2018. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γαλιατσάτε, ακούσατε εσείς περίπου τι είπε. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι είπε ο κύριος Πρόεδρος? Ναι, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, για να μην το ξεχνάμε σε όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε για το σχέδιο Αθηνά, είναι ότι το σχέδιο Αθηνά είχε και έχει μία στόχευση που είναι μακριά από τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και η στόχευση αυτή δεν είναι άλλη από την μείωση του δημόσιου πανεπιστήμιου, του λεγόμενου μαζικού πανεπιστήμιου, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Άρα είναι σίγουρο ότι έτσι ή αλλιώς η επιπτώση από την εφαρμογή του στο σύγχρονο θα είναι αρνητική. Από εκεί μετά, διαπιστώνω ότι σε σχέση με το αρχικό κείμενο που δημοσιεύτηκε από χθες το βράδυ, ως κείμενο του προδικού διατάγματος το οποίο θα προωθηθεί για υπογραφή, τώρα παρουσιάζονται αλλαγές, ειδικά όσον αφορά στην Ζάκυνθο. Αν αυτό αληθεύει, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε επιφυλάξεις με αυτούς που έχουμε μπλέξει στο επίπεδο αυτό της αξιοπιστίας που έχουν δείξει ότι έχουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αν αυτό αληθεύει, τότε αυτό είναι μια θετική εξέλιξη οπωσδήποτε για τη Ζάκυνθο, στο βαθμό βέβαια που το αντιμετωπίζουν έτσι και περιμένω να ακούσω τις αντιδράσεις και οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές της Ζάκυνθου και η τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι όμως ότι είναι σίγουρα πολύ καλύτερο
το να υπάρχει ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις παρά να καταργηθεί το τμήμα της πολιτικής κληρονομιάς, το οποίο θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη Ζάκυνθο. Γιατί... απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπως είπε ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο κ. Μαραβρίγιας, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο Αργοστόλι, το οποίο έχει δύο πλευρές. Η μία είναι αυτή ότι καταργείται στην πραγματικότητα σταδιακά το τμήμα Δημοσίου Έλεγχου και Επικοινωνίας, ένα τμήμα πολύ ισχυρό με 1.000-1.200 φοιτητές αυτή τη στιγμή, το οποίο θα είναι εξαιρετικό πλήγμα για την τοπική οικονομία, για το τοπικό δυναμικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και το γεγονός ότι το άλλο τμήμα στο Αργοστόλι, το τμήμα δηλαδή της βιολογικής γεωργίας και τεχνολογίας τροφίμων, παραμένει μεν, αλλά περιορίζεται το αντικείμενό του, διότι η ονομασία του πλέον είναι τεχνολογίας τροφίμων μόνο και όχι βιολογικής γεωργίας, που ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο του καθιστούσε ενδεχομένως μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων στο Λιξούρι φεύγει και μεταφέρεται βέβαια στη Λευκάδα. Αυτό σε επίπεδο ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων πιθανόν να μπορεί κανείς να το δει ως μια εσωτερική μετακίνηση. Ναι. Αλλά ταυτόχρονος αυτό το γεγονός δημιουργεί άλλη παρενέργεια, ότι τα τμήματα της Λευκάδας μεταφέρονται στην Άρτα. Με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός φοιτητών της Λευκάδας να φεύγει και να αναγκάζεται από το Σεπτέμβρη κιόλας να φύγει και να αναζητεί νέα στέγη και νέες συνθήκες σπουδών. Προβλήματα που πρέπει να καταγραφούν ως τεράστιες αδυναμίες αυτής της εφαρμογής του σχεδίου που εξακολουθεί να πλήττει το ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Κύριε Γαλιατσάτε, εσείς από την αρχή ήσασταν ενάντια σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή υποβάθμιση των ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Τι μας οδήγησε και φτάσαμε ως εδώ, αυτές οι πολιτικές, ποια είναι η δική σας άποψη? Εντάξτε, πρώτα απ' όλα εμείς παλεύαμε από την αρχή σταθερά στο να διατηρηθεί η οντότητα του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Που αυτό αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιτυχάνεται και αυτό είναι ασφαλώς σημαντικό γεγονός και αντικατοπτρίζει το επίπεδο της αγωνιστικής κινητοποίησης που υπήρξε σε όλα τα Ιόνια νησιά και στους φοιτητές και στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι προσπάθησαν να κινητοποιηθούν και να δείξουν τι πραγματικά θέλουν. Και στους πολιτικούς. Και στους πολιτικούς όλοι γεγονός. Μαζί. Δεν σας άκουσα. Ναι, ναι, και οι πολιτικοί, λέει, όλοι μαζί, ενωμένοι από τα Ιόνια, το πάλεψαν το θέμα. Αυτό ήταν θετικό. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα παρατράγουδα, τα οποία ενδεχομένως δεν είναι τη στιγμή, αλλά στην πραγματικότητα υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι δεν ήθελαν ο αγώνας να εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα και με δυναμισμό. Εδώ σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Δήμαρχος της Κεφαλονιάς αποκάλυψε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ότι ο Σαμαράς του είχε ζητήσει να σταματήσει τη κινητοποίηση στην Κεφαλονιά και αυτό πράγματι είχε συμβεί. Είχε βγάλει δελτίο τύπου ο Δήμαρχος και είχε πει να σταματήσει τις κινητοποίησεις. Χωρίς λόγο τότε. Σήμερα αποκάλυψε ότι το ζήτησε ο Σαμαράς γιατί δεν ήθελε να υπάρχει αυτή η αντικυβερνητική ρητορική σε όλα τα Ιόνια νησιά. Αυτά τα φαινόμενα που δεν ήταν τα μοναδικά είναι στοιχεία αρνητικά της περίοδου που περάσαμε και ενδεχομένως εάν έλειπαν από τη μέση, δηλαδή αν δεν εμπόδιζαν αυτές οι λογικές τον αγώνα των φοιτητών και των τοπικών κοινωνιών να εξελίσσεται δυναμικά όπως έπρεπε, σήμερα δεν θα συζητούσαμε αν είναι θετικό ή όχι το πώς εξελίσσεται η ιστορία του σχεδίου Αθηνά, αλλά θα είμαστε σίγουροι ότι το ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων παραμένει δυναμικό και αποκτά και νέες δυνατότητες για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του αυτό που θέλουμε στην συνοχή της περιφέρειας, στην συνέχιση μιας λαμπρής ιστορίας πνεύματος και τέχνης που έχουν τα Ιόνια νησιά. Αυτό δεν το έχουμε. Πρέπει να το κατακτήσουμε. Και θέλω να πω ότι εδώ ακριβώς υπάρχουν και οι αγώνες που φαίνεται ότι είναι μπροστά μας ακόμη για την υπόθεση αυτή του ΤΕΙ. Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια Channel. Καλό βράδυ. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Διονύση Μιλωνά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μιλωνά, καλησπέρα από το Ionian Channel. Καλησπέρα και σε δώσει και από μένα. Λοιπόν, ευχάριστες οι εξελίξεις
για το ΤΕΙ και στη Ζάκυνθο. Έχουμε ήδη συνομιλήσει με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, αλλά και στη Ζάκυνθο ευχάριστες οι εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή έφτασε η ώρα να πάει στη Βουλή για πράξιμο του προηγούμενου υπουργικό διάταγμα, ότι θα παραμείνει ως έχει τελικά. Ευχάριστες ήταν και εδώ και 1,5-2 μήνες οι εξελίξεις. Έγινε αυτή η κοιλιά το διάστημα αυτό, με τις γνωστές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις όλων των φορέων του νησιού μας, αλλά προεξαρχόντων των φοιτητών και σπουδαστών. Από εκεί πέρα, ναι, είναι γνωστό, γιατί όλο το πρωί είχα επικοινωνία και με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με το, δεν σας κρύβω, και με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το θεωρούσα όλοι άδικο. Εξού και ένα δελτίο, μια αρχική δήλωση που έβγαλα, που αναφέρω, κλείνω με ένα ευχαριστώ, ότι αν η Ζάκυνθο του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων δεν δικαιούται ένα τμήμα πολιτισμού, πολιτιστικής κοινωνίας, τότε δεν πειράζει, θα πάρξουμε να βρούμε τρόπους εμείς. Ήταν ειρωνικό δηλαδή το σχόλιο στο τέλος. Ειρωνικό. Είναι η πίκρα. Είναι η πίκρα ενός ανθρώπου, ενός Ζακυνθινού, που θεωρεί ότι η Ζάκυνθος έχει δώσει πολλά. Και τα Ιόνια νησιά βέβαια. Στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τελικά ανταποδοτικό, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, ανταποδοτικό αυτόν τον οποίο έχουμε προσφέρει, ένα τμήμα ανώτερα της εκπαίδευσης στο νησί μας, θα μπορούσαμε να το έχουμε. Φαίνεται τελικά ότι κλείνει έτσι. Ναι, όπως τελικά όλα δείχνουν, παραμένει με δύο κατευθύνσεις το ΤΕΙ, στη Ζάκυνθο και συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και το οικολογίας. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε. Περιβάλλοντος. Η λέξη οικολογία απαλήφεται. Πολύ σωστά, περιβάλλοντος, έτσι ακριβώς. Όταν είναι τελικά ενωμένα τα Ιόνια και οι αντιδράσεις είναι μαζικές, έχει να κερδίσει ο τόπος, έτσι δεν είναι? Αρκεί η αντίδραση να στηρίζεται πάνω σε γεγονότα πραγματικά και να μην είναι αντίδραση για την αντίδραση ή για εκμετάλλευση πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Στην περίπτωση των ΤΕΙ, πραγματικά όλοι οι Ιόνιοι φορείς, από βουλευτές μέχρι περιφέρεια και τους σεβασμιωτάτους μητροπολίτες Χρυσόστομο και Διονύσιο, έτσι. Σαφώς. Να πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Σαφώς, ήταν η καταλυτική παρουσία τους. Η παρουσία μας στη Βουλή, όλων μαζί, αλλά και εμένα προσωπικά, στην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Δερεπούση της ΔΙΜΑΡ, αλλά και στους ανεξάρτητους Έλληνες στον Τέρες Κουίκ, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Όλοι, ναι. Και πρέπει να τονίσουμε, επειδή μάλλον κλείνει θετικά, και να υπογραμμίσουμε τη συμπεριφορά, την άψογη των φοιτητών όλο αυτό το διάστημα. Ναι, πολύ σωστά. Εμένα προσωπικά και σαν δάσκαλο και σαν γονιό, κύριε Θοδόση, τα παιδιά αυτά με έχουν κερδίσει. Όπως κερδίσαν και τις ψυχές όλων των Ζακυνθινών. Νιώθουν ότι τα παιδιά Ζακυνθινά πρώτα απ' όλα, μέσα στο γραφείο μου το πρωί, ήταν μια παρέα που έρχεται σχεδόν το τελευταίο διάστημα κάθε μέρα. Μάλιστα. Ειλικρινά με δάκρυα, θα έλεγα, στα μάτια, μου λέγανε φεύγουμε, που πάμε. Και να σας πω κάτι, ότι δύο από αυτά τα παιδιά είναι και από την Αθήνα. Που θα τα βόλευε να πάνε και στην Αθήνα. Δεν θα τα βόλευε. Με μια αστική συγκοινωνία, θα μένα σπίτι σε μια δεσμευτάλεο. Πολύ προβληματισμένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μου λέει, παιδιά, δεν τελειώσαμε, δεν θα χαθούμε. Λέω σε μια κοπελιά και όλες, θα σε παντρέψω, λέω, σαν ένα Ζακυνθινό. Δηλαδή, αποκτήσαμε μια φιλία μέσα από αυτή την δράση, την κοινή, τόσων ημερών. Έτσι ακριβώς. Και ήταν η συνοχή της τοπικής κοινωνίας με τα παιδιά αυτά. Κύριε Μιλωνά, να σας ευχαριστήσουμε. Μας δώσανε μαθήματα, και υπογραμμίζω, το πώς πρέπει να διεκδικούμε χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Έναν αγώνα με το κλείσιμο κάποιων υπηρεσιών, με ωραίες πορείες του δρόμου, με δυνατή φωνή και πολιτισμένα. Δυνατές φωνές μέχρι τα αυτιά των αρμοδίων. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μιλωνά, για την συμμετοχή σας στο απόψινό δελτίο. Να είστε καλά, κύριε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο θέμα των ΤΕΙ και τις ευχάριστες εξελίξεις. Φιλοξενούμε στο δελτίο μας την βουλευτή Κερκύρας, κυρία Άτζελα Γκερέκου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Γκερέκου, καλησπέρα. Από το Ionian Channel ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στο απόψινό δελτίο. Καλησπέρα και από μένα σε όλους στα Ιόνια. Δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, στο Ιόνιο ή στην πρωτεύουσα? Στην πρωτεύουσα, μόλις έχω φύγει από μια επιτροπή της Βουλής, μόλις τελείωσε. Ναι, πώς είναι τα πράγματα και έτσι με την ευκαιρία που έχουμε αυτή την επικοινωνία με το θέμα της Κύπρου, με τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, έχουμε κάποια θετική εξέλιξη? Γίνεται μια ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή. Μάλιστα.
Ακόμη δεν έχει τελειώσει, είναι σε αρκετές ώρες και αναδεικνύεται βεβαίως όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Για την Κύπρο μιλάω και σε σχέση με την ευρωπαϊκή νοοτροπία τελικά. Ένα κράσι. Των μέτρων αυτών που σοκάρουν και δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί ποια είναι ακριβώς αυτή η βιώσιμη κατάσταση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ένα crash test το είχαμε χαρακτηρίσει. Που είναι μια άλλη ιδιαίτερη περίπτωση. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ένα crash test το είχαμε χαρακτηρίσει. Είχαμε πριν λίγη ώρα στο δελτίο μας φιλοξενήσει τον κύριο Λαμάρη Γιάννο, ο οποίος είναι στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ στην Κύπρο και μας είπε όντως το χαρακτήρισε σαν ένα crash test και ότι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για το λαό της Κύπρου. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα. Ελπίζω και εύχομαι η επόμενη μέρα, γιατί σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα plan B, όπως λέγεται, και από εκείνους. Οπότε αυτό το σχέδιο Β να μπορέσει να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είναι κάτι που η Κύπρος το χρειάζεται και όχι μόνο βέβαια η Κύπρος, επηρεάζει άμεσα άλλο το σύστημα και επιτέλους θα πρέπει να αντιληφθεί και η Ευρώπη βεβαίως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δύο ζώνες, βορρά και νότου, βορρά και νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρέπει να προσδιορίσουμε σαφώς τη σχέση μας. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το οποίο σας καλέσαμε και ζητήσαμε την άποψή σας. Έχουμε θετικές και ευχάριστες εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Αθηνά για τα Ιόνια νησιά. Ποια είναι η δική σας ενημέρωση και θέση? Το έχω παρακολουθήσει, όπως ξέρετε, γνωρίζετε φαντάζομαι ήδη, από την πρώτη στιγμή που έχει τεθεί το θέμα. Είμαι πολύ κοντά, στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις την πρόταση της Διοικούσας της Επιτροπής, βήμα-βήμα. Είχα τη δυνατότητα να έχω επικοινωνία και με το Υπουργείο και πριν από λίγες μέρες με προτάσεις που αποδείκνυαν ότι ναι, υπάρχει ένας άλλος τρόπος και δρόμος για να γίνει βιώσιμη η κατάσταση στα Ιόνια νησιά μας. Σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκα από την αρχή θέμα, σε καμία περίπτωση όμως να διακυβευτεί το θέμα της αυτονομίας των ΤΕΗ σαν βουλευτής που είμαι στα Ιόνια νησιά, Κέρκυρας, αλλά οπωσδήποτε μας αφορά όλους μας αυτό. Οπότε χαίρομαι μέσα από την λογική βεβαίως ότι αυτό το σχέδιο Αθηνά είχε στόχο την αναδιοργάνωση ενός, επιτρέψτε μου να πούμε, ενός άναρχου τοπίου. Ότι ήταν άναρχο ήταν. Από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη για κάθε βήμα. Γι' αυτό και για το σχέδιο Αθηνά είχαμε και κάποιες ενστάσεις γενικότερα σαν φιλοσοφία και πιστεύω ότι αυτές θα ομαλοποιηθούν ή έχουν ήδη κάποιες ομαλοποιηθεί. Μία όμως από αυτές τις πιο σοβαρές μας διαφορές που είχαμε βεβαίως, για μας η πιο σοβαρή, ήταν η πιθανή κατάργηση του ΤΕΗ των Ιωνίων Νήσων. Με ό,τι θα σήμαινε αυτό. Και από εκπαιδευτικής πλευράς, και από κοινωνικής πλευράς, και από πολιτισμικής, και από πλευράς συνοχής των Ιωνίων Νήσων. Εσείς διαφωνήσατε με αυτό το σχέδιο, το Αθηνά, που αφορούσε βέβαια στα Ιόνια νησιά. Πιστεύετε ότι υπήρξε μια μαζική αντίδραση και γι' αυτό ήταν, δηλαδή όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι φορείς, και γι' αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, το ότι δεν καταργήθηκε τελικά? Κοιτάξτε, ήταν σίγουρα μια συλλογική προσπάθεια και πιστεύω ότι ο καθένας έδωσε σε αυτή τη μάχη το δικό του μερίδιο από την θέση που ήταν. Σημασία λοιπόν είχε ότι για πρώτη ίσως φορά ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή για να αποδείξουμε στα Ιόνια ότι όταν παραμερίζουμε τις όποιες μικροκομματικές ή οποιασδήποτε άλλες σκοπιμότητες και τους άχρηστους τοπικισμούς, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, τότε μπορούμε να κερδίσουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Το φωνάζουμε χρόνια αυτό. Δυστυχώς δεν εισακούμεθα. Και να που ήρθε η στιγμή, το φωνάζουμε χρόνια και με το θέμα του ΠΕΣΥ, το φωνάζουμε χρόνια και με το θέμα άλλων οργανισμών των Ιωνίων Νήσων, δυστυχώς με την συνολική αντίδραση από όλα τα νησιά μας. Καλώς ή κακώς λοιπόν ευκαιρία, με όλη μας τη δύναμη, συλλογικά στην προσπάθεια. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα για τα Ιόνια νησιά όταν μπορούμε να έχουμε κοινούς στόχους. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω συγκεκριμένα όμως τι αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει για να μην χάνουμε το δάσος και στεκόμαστε ενδεχομένως να έχει σχέση με κάποιες σχολές ή κάποια τμήματα, εν πάση περιπτώσει, που έχει υπάρξει ένας τρόπος
αν θέλετε, είτε συγχώνευσης είτε κάποιες αλλαγές, που όμως εξυπηρετούν και την αναδιάρθρωση του ΤΕΙ και μέσα από την πρόταση που σας είπα, βεβαίως την αυτονομία του και βεβαίως τη φόρμουλα εκείνη που σε μία είδους εινοποίηση το είπαν κοινοπραξία και θα μας εξηγήσουν ακριβώς κοινή αντιμετώπιση του Πανεπιστήμιο, μια κοινοπραξία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που όμως κάθε άξονα, όταν ΤΕΙ, είναι διακριτός ο ρόλος, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ σε πολλά επίπεδα τέτοια. Άρα έχουμε κερδίσει λοιπόν τα σημαντικά και το κύρος και την αυτονομία και σε εκπαιδευτικό και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Η τελευταία εξέλιξη, ναι. Αναφέρει ότι... Επιτρέψουμε να σας πω, γνωρίζω για το θέμα της διακίνησης. Ναι. Αγκάθι αυτό, ομολογουμένως, και οφείλω να πω ότι και οι υποσχέσεις που είχαμε και δεσμευτεί, και τους υπολείπους βεβαίως, είχαμε μια δέσμευσή του ότι θα προσπαθούσε για ό,τι μπορεί καλύτερο, με την έννοια του τι μπορεί ακόμη να σωθεί μεσαγωγικά με μια διαφορετική τους αντίληψη. Άρα λοιπόν στη Ζάκυνθο τώρα έχουμε δύο κατευθύνσεις που στην ουσία διατηρείται το ένα τμήμα, το ΤΕΙ. Έχουμε τις δύο αυτές κατευθύνσεις που είναι η περιβαλλοντική οικολογίας και περιβάλλοντος, ναι, και η συντήρηση πολιτιστικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως ταυτίζεται απολύτως και με το ίδιο το νησί. Και επίσης όμως αυτό που έχει κατορθωθεί και είναι τελευταία έχουμε ενημερωθεί, είναι επίσης και της συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ναι. Που και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί τα παιδιά έχουν κάνει... Που δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Ιόνια και ότι υπάρχει μέλλον να συζητήσουμε και για... Και τα παιδιά έχουν κάνει και σπουδαίο. Διαφορετικού είδους ενδυνάμωση αυτού του τομέα και ενδεχομένως και με άλλους τρόπους. Τα παιδιά έχουν κάνει και σπουδαίο έργο στο θέμα της συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και στη Ζάκυνθο. Έχουν δικά τους κτίρια, έχουν εργαστήρια. Δηλαδή, πραγματικά ήταν άδικο να καταργηθεί. Πραγματικά ήταν άδικο. Θα μπορούσε μελλοντικά να υπάρξει και μία εξέλιξη και σε επίπεδο και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Γιατί μου είχαμε κάνει πρόταση επίσης για τμήμα μεταπτυχιακό σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, με την έννοια, ανώτατο είναι και το άλλο βεβαίως, αλλά με την έννοια ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μεταπτυχιακό στην αναστήλωση, ναι. Και λόγω του ότι και η πόλη της Κέρκυρας συγκαταλέγεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, σαν πόλη UNESCO, φαντάζεστε λοιπόν ότι από το ένα άκρο στο άλλο θα μπορούσε να υπάρξει μια εξέλιξη και μια συνεργασία με διαφορετικά... σε διαφορετικούς χώρους, που όμως να είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Ιόνια νησιά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ευχάριστα σας χαρακτηρίζουμε τις εξελίξεις, κυρία Γκερέκου, για να μην σας κρατάμε και περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πω, και κάτι, ναι, που το συζητήσαμε και με τον Υπουργό και με τον κύριο Λάσκαρη, τον σύμβουλό του, ότι στη Λευκάδα, επίσης, πέρα από την Κεφαλονιά που διατηρούνται τα δύο αυτά τμήματα, βεβαίως υπάρχει το θέμα των δημοσίων σχέσεων, γιατί ας μην κρυβόμαστε, σαφώς είναι ένα πρόβλημα, ένα τμήμα το οποίο αφορά πάρα πολλά παιδιά σε μια εκπαιδευτική τους εξέλιξη αυτή τη στιγμή και μετατίθεται βέβαια ο χρόνος, δίνεται ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2018 νομίζω. 18. Όμως εγώ επιτρέψτε μου να πω, παρόλο που αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή της χώρας μας και το τι έχουμε καταφέρει, το ακατόρθωτο που φάνταζε πριν από μερικές εβδομάδες για τα ΤΕΙ των Ιωνίων, πρέπει να δεχτούμε ότι και το Υπουργείο κατάλαβε όλη τη συλλογική και την επιχειρηματολογία. Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν επαναφαβόμαστε εντελώς, με την έννοια δηλαδή ότι μπορούμε να συνεχίζουμε μία διαδικασία μαζί όλοι πάλι, για να μπορέσουμε κάτω ίσως από κάποιες άλλες συνθήκες για τη χώρα μας, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μην κλείσουμε κάθε ελπίδα και παράθυρο και πόρτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι καλύτερο και όποια ενδυνάμωση μπορεί να γίνει και από εδώ και πέρα και μέσα από μια αξιολόγηση που πρέπει να γίνεται, και αυτό αφορά καθηγητές και φοιτητές, να μην εφησυχαστούμε, να προσπαθούμε για κάθε μελλοντική ευκαιρία αναβάθμιση του ΤΕΙ Ιωνίσου. Να μην εφησυχάσουμε. Λοιπόν, κυρία Γκερέκου, είναι πολύ σημαντικό, θέλω ακόμα, επιτρέψτε μου που τα λέω όλα αυτά και ίσως φιλιαρούμε λίγο, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί δώσαμε πολύ μεγάλες μάχες γι' αυτό. Είναι επίσης σημαντικό ότι στη Λευκάδα θα υπάρξει η διοίκηση επιχειρήσεων, δεν καταργείται τελικά, γίνεται στο τμήμα της Λευκάδας, διοίκηση επιχειρήσεων με δύο άξονες, marketing
και τουρισμός φιλοξενία. Νομίζω με, με τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω με τρεις κατευθύνσεις. Είναι διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφοριακά συστήματα. Πληροφοριακά διοίκησης, συστήματα, ναι, συγγνώμη. Και, και τουριστικών επιχειρήσεων και φιλοξενία. Τουριστικών επιχειρήσεων και φιλοξενία. Με ποια έννοια? Ότι θα προσπαθεί να συνδέσουμε για τα Ιόνια νησιά τον πρωτογενή μας τομέα τοπικά προϊόντα με, μια, με ένα τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της τουριστικής μας ανάπτυξης. Και επίσης είναι σημαντικό που υπάρχει στην Κεφαλονιά το τεχνολογία τροφίμων που είναι μια βάση ακόμη και για συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δηλαδή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και έτσι θέλω να την αντιληφθούν οι κάτοικοι των, των νησιών μας, οι ίδιοι φοιτητές, οι καθηγητές και έτσι πιστεύω ότι έχει αντιληφθεί το σύστημα όλο. Και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Να είστε καλά. Κυρία Γκυρέκου, ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel. Καλό σας βράδυ. Για να κοιμάστε ήσυχα. Θωρακισμένες πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας, Σπύρος Γλαβάς. Θωρακίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Αλλάζουμε θέμα. Ηχηρό όχι, έστειλε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου στην Ευρώπη και στο σχέδιο του κουρέματος των κυπριακών καταθέσεων που αποφασίστηκε στο Eurogroup της Παρασκευής. Συνολικά 36 βουλευτές ψήφισαν κατά των νομοσχεδίων και 19 βουλευτές στήρισαν αποχή, ενώ δεν καταγράφηκε ούτε μία ψήφος υπέρ. Έγκυται πλέον στις κυπριακές αρχές να μελετήσουν και να παρουσιάσουν μία λύση η οποία να σέβεται το κριτήριο της βιωσιμότητας του χρέους. Για το λόγο αυτό, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κύπρο τον κύριο Λαμάρη Γιάννο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, αλλά είναι και στην Επιτροπή Οικονομικών. Είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που περνάει και η Κύπρος αυτές τις δύσκολες ώρες. Κύριε βουλευτά, κύριε Λαμάρη, καλησπέρα σας από το Ionian Channel και τα Επτάνησα και την Δυτική Ελλάδα. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα, χαιρετισμού στη Ζάκυνθο. Είμαι φίλος της Ζάκυνθου, με αρκετούς φίλους εκεί. Πρέπει να ήρθα 5-6 φορές. Ωραία. Λοιπόν, καλές συνθήκες. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα σήμερα μετά από όλα αυτά που ακολούθησαν και το ηχηρό όχι της Βουλής σας. Το κλίμα είναι αυτό που περιμέναμε. Μια αναμονή αλλά ηρεμία από τους απλούς πολίτες. Μετά από μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι για πρώτη φορά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχονται αρνητική άρνηση στην υιοθέτηση πολιτικών τους από θεσμικών όργανων κράτους μέλους. Εμείς θεωρούμε πως αυτή η στάση της Κυπριακής Βουλής, που είναι σωστή, γιατί είχαμε να κάνουμε με μια απόφαση η οποία, πέραν το ότι είναι λαθασμένη, είναι και ληστρική και ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για τους Κύπριους αλλά για όλους τους Ευρωπαίους. Από την στιγμή που θα υιοθετείτε μια τέτοια λογική, αντιλαμβάνεστε ότι θα εφαρμοζόταν μόνο για την Κύπρο αλλά θα ήταν ένα προηγούμενο για την οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης και μια απειλή. Ήταν ένα crash test, θα λέγαμε. Ήταν ένα crash test. Αυτές οι λύσεις του σοκ δεν μπορούν να φέρουν ούτε ανατροπή της ύφεσης, πολύ περισσότερον ούτε ανάκαμψη της οικονομίας. Βέβαια πρέπει να πω πως από τη στιγμή που η δική μας η πλευρά στο Eurogroup έκανε αποδεχτή την εισήγηση της Τρόικα, ήδη η ζημιά έχει γίνει. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι χωρίς εκδικητικές τάσεις από πλευράς Ευρωπαίων που δυστυχώς βλέπουμε μια κακή συμπεριφορά από πλευράς τους μέχρι αυτή τη στιγμή, από απειλές να κλείσουν τη ροή της ρευστότητας, παραβιάζοντας μάλιστα και τους τρόπους λειτουργίας τους, διότι το καταστατικό του Ταμείου του ΕΛΑ λέει ότι για να κλείσει σε οποιαδήποτε τράπεζα τη ρευστότητα θα πρέπει να ψηφίσουν τα 2/3 του Συμβουλίου. Επομένως δεν μπορεί κανείς από μόνος του να ασκεί αυτές τις απειλές. Εμείς θεωρούμε ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση μαζί μας και όχι απειλές και τέτοια στάση. Από την άλλη, κύριε Θεοδόση, εμείς διαχειριζόμαστε την επόμενη ημέρα σε μια προσπάθεια ως ΑΚΕΛ πάντα μιλάω,
να βρεθεί μια λύση έξω από τον μηχανισμό στήριξης. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Βουλευτά, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Προσπαθούμε, λέτε. Ήδη υπάρχει αντιπροσωπεία στην Ρωσία, χωρίς να υπάρχει ακόμη οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θεωρούμε πως το κλίμα ακόμα μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και από εκεί και πέρα επεξεργαζόμαστε μια σειρά προτάσεις ώστε αν είναι να αυτοχρηματοδοτηθεί από τους Κύπριους το δάνειο από τον μηχανισμό με αυτούς τους όρους που μας θέτουν, πώς να αυτοχρηματοδοτήσουμε αυτόν το ποσό μόνοι μας έξω από μνημόνια. Μάλιστα. Εδώ είναι η προσπάθεια και πιστεύω πως χρειαζόμαστε, όχι πως δεν την έχουμε, την στήριξη όλων. Σήμερα η μέρα μας, αύριο είναι η δική σας, ή όπως ήταν χτες της Ελλάδας, σήμερα εμάς. Ναι. Επομένως και οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε ιδιαίτερα στην περιοχή του Νότου που είμαστε και ο στόχος. Αν μιλήσουμε για αυτοχρηματοδότηση, εκ των έσω θα το χαρακτηρίζουμε μέσα σε εισαγωγικά, θα υπάρχει μεγάλο κενό στο ποσό ή θα υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το ποσό που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί? Δηλαδή... θα πρέπει, ξέρετε, έχουμε τα δύο μεγάλα προβλήματα μας, είναι οι δύο μεγάλες τράπεζες. Επομένως, φαίνεται πως με τη μία τράπεζα, την Λαϊκή, και με τις ζημιές που έχει στην Ελλάδα από το κούρεμα που έχει γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Γίνεται μια προσπάθεια εξαγοράς της τώρα από ρωσική τράπεζα. Αν αυτό γίνει κατορθωτόν, πιστεύουμε πως μπορούμε από την τόπια αγορά να στηρίξουμε αυτήν το ποσό το οποίο απαιτεί η Τρόικα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Με τις τράπεζες είναι κλειστές και σήμερα τα κλειστές, φαντάζομαι. Είναι κλειστές, ναι. Και θεωρώ πως θα πρέπει να μείνουν για ακόμη λίγες μέρες, για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο περισσότερο, για να ετοιμάσουμε και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Μάλιστα. Που να προστατεύσουν τη μη φυγή κεφαλαίων από την Κύπρο, αλλά και τους ίδιους τους καταθέτες. Με την Ελλάδα, κύριε Βουλευτά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Επηρεάζονται, σαφώς επηρεάζονται, γιατί είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει πρόβλημα με τους καταθέτες? Με την Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα με τους καταθέτες στις κυπριακές στις τράπεζες. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν τους περιλαμβάνει το κούρεμα της Τρόικα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε όμως, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αν η μητρική εταιρεία καταρρεύσει, αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, δεν θέλει πολύ επιστήμη για να καταλάβει τις επιπτώσεις στα παραρτήματα. Εμείς θεωρούμε πως στηρίζοντας τότε την προσπάθεια που γινόταν διάσωσης της Ελλάδας, σωστά στηρίξαμε την απόφαση, αλλά φορτώσαμε πάνω στην πλάτη μας 4,5 δις από τη δραστηριότητα των δύο τραπεζών μας στην Ελλάδα. Είναι δίκαιο αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια να εξευρεθούν μέσα στον ελλαδικό το χώρο. Μάλιστα. Και πρέπει να το κατανοήσει αυτό το ζήτημα η Τρόικα, και όταν θα παίρνουν τις αποφάσεις για την απευθείας χρηματοδότηση των τραπεζών, χωρίς να μπαίνουν τα κράτη σε αυτές τις περιπέτειες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως είναι σπουδαίο αυτό, κύριε Βουλευτά, για να κλείσουμε, να μην σας κρατάμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε χάσει τον ύπνο σας αυτές τις ημέρες και είστε συνεχώς σε επιτροπές και σε διαβουλεύσεις. Είναι σπουδαίο το γεγονός της στήριξη του κόσμου, πόσο δίπλα σας είναι ο κόσμος σε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, μας έχει κάνει εντύπωση που παρακολουθούμε τα μέσα, τα διεθνή. Ξέρετε και εμάς τους ίδιους, γιατί έχω ζήσει και την Ελλάδα και ήμουν εκεί σε κάποιες κινητοποιήσεις. Και μάλιστα επίσκεψη, θυμάμαι, στο κοινοβούλιο και μας βάζανε από την πίσω πόρτα. Εμάς εδώ μας αγκαλιάζουν προς το παρόν. Ναι, το είδαμε. Και ελπίζω να καταφέρουμε να τους δικαιώσουμε. Ναι. Είναι δύσκολες οι ώρες και δύσκολες οι αποφάσεις, πολύ κρίσιμες. Κύριε Βουλευτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά για την συμμετοχή σας στο απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel. Θα είμαστε κοντά. Και από εμάς για τη στήριξη που δίνετε και την προβολή των προβλημάτων. Θα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε πιθανόν μέσα στην εβδομάδα όταν έχουμε και κάποια ευχάριστα νέα. Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Χαιρετισμούς.
Αλλάζουμε θέμα. Την έντονη ανησυχία της σχετικά με το αν εφαρμόζεται η νομοθεσία προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά το νησί της Οξιάς που αγοράστηκε από τον Εμμύρη του Κατάρ, αλλά και οι άλλες εχινάδες νήσι, κατέθεσε με επερώτηση στη Βουλή η βουλευτής Κεφαλονιάς Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Την κυρία Θεοπεφτάτου φιλοξενούμε στο απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρία Θεοπεφτάτου, καλησπέρα από το Ιάννιαν Τσάνι. Καλησπέρα, καλησπέρα γείτονες. Πού σας βρίσκουμε, Κεφαλονιά ή Αθήνα? Όχι, είμαι στην Αθήνα, με βρίσκεται. Στην πρωτεύουσα. Δύσκολες ώρες και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, οπότε το καθήκον σας καλεί. Λοιπόν, διαβάσαμε για την ερώτηση που καταθέσατε στην Βουλή. Πού προσδιορίζεται η ανησυχία σας? Το ένα είναι, ξέρετε, εμείς έχουμε ιδιωτικό καθεστώς στα νησιά. Δεν είναι βραχονησίδες να συζητάμε για δημόσια νησιά. Είναι ιδιωτικά. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα νησιά είναι πολύ πιο κοντά στην Αιτωλοακαρνανία παρά σε εμάς. Πλην όμως ανήκουν στην παλιά επαρχία Ιθάκης, στο δικό μας νομό. Εκεί είχαμε πάει, είχαν αναπτυχθεί ορισμένες ιχθυοκαλλιέργειες παλιότερα. Τώρα λοιπόν πληροφορηθήκαμε αυτό. Πρώτα ρωτάω αν ευσταθούν όντως αυτές οι πληροφορίες, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες, γιατί ξέρετε, χτιζόταν μόνο 80 τετραγωνικά κατοικία και 50 τετραγωνικά αποθήκη για αγροτικές καλλιέργειες και ήταν και μεγάλο τμήμα δασικό. Για να πουληθούν λοιπόν στον Εμμύρη, υποψιαζόμαστε ότι θα γίνει κάποια μεγάλη επένδυση εκεί. Και επίσης από διάφορες πληροφορίες έμαθα ότι συζητιέται να καταργηθεί, να τροποποιηθεί η κοινή υπουργική απόφαση του 2006 που επέβαλε αυτούς τους προστατευτικούς όρους. Δηλαδή αυτά προστατευόντουσαν από τη συνθήκη Ραμσάρ και τώρα έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση του 2006 για την προστασία τους, βρίσκονται στις εκβολές του Αχελώου συγκεκριμένα. Νομίζω ότι εντάσσονται και στο καθεστώς Natura 2000, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε αυτό έλεγε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ό,τι γίνεται, όποια επέμβαση γίνεται, πρέπει να γίνεται για να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και μόνο. Έτσι κι αλλιώς, όταν έχουμε περιβαλλοντικά προγράμματα, αυτό εννοεί καταρχήν. Και σε δεύτερο επίπεδο δίνει πολύ λίγες δυνατότητες στους ιδιοκτήτες για οικοδόμηση. Άλιστα. Και στα πλαίσια βέβαια να γίνονται αγροτικές καλλιέργειες και τα λοιπά. Και να προστατεύεται δηλαδή όλο το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Εσείς ανησυχείτε ότι θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις? Βέβαια ανησυχώ. Το ένα είναι αυτό, ότι για να τα πάρει κάποιος επενδυτής υποψιάζομαι ότι θα θέλει να κάνει επενδύσεις. Και το δεύτερο είναι με τον αναπτυξιακό νόμο που τώρα συζητήθηκε στις επιτροπές και την ερχόμενη εβδομάδα θα κατέβει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Με πολύ γρήγορη διαδικασία ξεπουλιούνται τα πάντα. Παραλίες, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή υποψιάζομαι ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει και εκεί κάποια επένδυση. Θα αγοραστούν και τα υπόλοιπα 5 νησιά από τη... Δεν ξέρω, σας λέω, συζητούνται διάφορα από... Συζητούνται διάφορα και γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση, να έχουμε επίσημη ενημέρωση και τι σκοπεύουν να κάνουν. Πότε θα έχουμε έτσι κάποιο... Την Πέμπτη θα συζητηθεί, αύριο 8, την άλλη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Οπότε πιθανόν να έχουμε και να σας ξαναχρειαστούμε να μας δώσετε τα φώτα σας. Βεβαίως, εάν απαντηθεί θα απαντηθεί την Πέμπτη. Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Θεοπεφτάτου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από την βουλευτή Κεφαλονιάς, κυρία Θεοπεφτάτου, για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε όμως τώρα μέχρι την Κεφαλονιά να ακούσουμε τα τελευταία νέα από το γειτονικό νησί. Είναι η Μαρτίνα Γκομέζ, η οποία θα μας ενημερώσει μέσω Skype για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κεφαλονιά. Μαρτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από την Κεφαλονιά. Ο αγώνας που δώσαμε ήταν σκληρός, αλλά θα ήμουν ευτυχέστερος αν είχε παραμείνει σε λειτουργία το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, είπε σε σημερινή συνέντευξη προς τα τοπικά ΜΜΕ ο τέος υπουργός κ. Γεράσιμος Αρσένης. Γιατί από τη μια κρατήθηκε αυτόνομο το ΤΕΙ των Ιωνίσεων, αλλά από την άλλη το σημαντικότερο τμήμα του
δεν θα δέχεται φοιτητές μέχρι το οριστικό του κλείσιμο το 2018. Η συνέντευξη έγινε με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρου Παρίσι, ο οποίος τόνισε ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Μπορεί να μην κερδίσαμε το 100%, είπε ο Δήμαρχος, αλλά κερδίσαμε το 80%. Καταφέραμε και πιάσαμε τη φάση που είναι η αυτονομία του ΤΕΙ, πρόσθεσε ο κ. Παρίσης. Και από εδώ και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τα νέα τμήματα των ΤΕΙ, σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά, διαμορφώνονται ως εξής: Κεφαλονιά, τμήμα τεχνολογίας τροφίμων στο Αργοστόλι και τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων στο Λιξούρι. Στη Ζάκυνθο τα τμήματα παραμένουν ως είχαν και στη Λευκάδα παραμένει το τμήμα διοίκησης. Το τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στο Αργοστόλι τίθεται σε μεταβατικότητα ως το 2018. Τρίωρη εκτελεστική επιτροπή του Δήμου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο υπό τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίσι, ο οποίος ενημέρωσε τους αντιδημάρχους και τους συνεργάτες του για όλη τη διαδικασία διεκδίκησης της λειτουργίας των ΤΕΙ κατά την πολυήμερη παραμονή του στην Αθήνα. Επίσης, οι αντιδημάρχοι και συνεργάτες του ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά την απουσία του, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και ενστάσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των αντιδημάρχων Σάβα Σαββαόγλου, Δημήτρη Πιταρινού και Γεράσιμου Βαγιονίδη, Σπύρου Ματιάτου. Συνεδρίασε χθες το απόγευμα η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος υπό τον Πρόεδρό της, κ. Ευάγγελο Κεκάτο, Αντιδημάρχου Τουρισμού. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση έγινε η τροποποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης της τουριστικής προβολής 2013, ενώ εκδόθηκε ψήφισμα σχετικά με την αναγκαιότητα διατήρησης της λειτουργίας του γραφείου ΕΟΣ Τροποπόλη. Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα είναι στις 26 Μαρτίου με την πρώτη πτήση EasyJet από Λονδίνο με πληρότητα πάνω από 80% και κλεισμένες διαμονές σε τουριστικά καταλήμματα στη Λιβαδιά, ενώ ακολουθεί ο κατελιός με έναρξη στις 6 Απριλίου. Στην Τουριστική Επιτροπή συζητήθηκε η προοπτική συνεργασία της Κεφαλονιάς με την Χαϊδελβέργη της Γερμανίας σε θέματα τουριστικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και επενδυτικά. Για το θέμα αυτό, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Βαγγέλης Κεκάτος και η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου κ. Σοφία Γαρμπή θα αναχωρήσουν την 1η Ιουλίου για την Χαϊδελβέργη προκειμένου να έρθουν σε επαφές και να δημιουργήσουν κτήμα συνεργασίας. Ο Θάνος Μικρούτσικος θα δώσει συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου στις 30 τρέχοντος μηνός και ώρα 9 και 4 το βράδυ. Μαζί του θα είναι η τραγουδίστρια Αρίτα Αντωνοπούλου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Μαρτίνα Γκομές και την Κεφαλονιά. Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Μειωμένη ήταν η κίνηση στα καταστήματα την περίοδο του καρναβαλιού. Η οικονομική κρίση επηρέασε και τους καρναβαλιστές. Μπορεί ο κόσμος να διασκέδασε, αλλά δεν έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές ήταν αισθητή. Το καρναβάλι ήταν πάντα μια περίοδος που εκτός από κέφι και διασκέδαση σήμαινε και αύξηση στην κίνηση της αγοράς. Καφετέρειες και εστιατόρια γέμισαν ακόμα μια χρονιά από κόσμο, όμως η κατανάλωση ήταν αρκετά χαμηλή. Αντίθετα από τις προσδοκίες των ιδιοκτητών, όπως φαίνεται, η καρναβαλική περίοδος δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Παρά την άψογη διοργάνωση και την ανταπόκριση του κόσμου, τα έσοδα των καταστημάτων δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση. Όπως είδατε κι εσείς, είχε αθρώα, θα λέγαμε, συνέλευση. Ομολογουμένως ο Δήμαρχος και όλο το Συμβούλιο, το Επιμελητήριο βεβαίως, εδώ στο παρόν, και όλοι οι φορείς έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει μαζευτεί κόσμος και όχι μόνο Ζακυνθινή, αλλά είχαμε και επισκέπτες στο νησί μας. Το ότι είχαμε αθρώα συμμετοχή, χαρά, κέφι, γλέντι, πετυχημένο το καρναβάλι, έτσι. Όμως χρήματα δεν υπήρξαν. Δηλαδή τα καταστήματα όλα, είχαμε το φαινόμενο να υπάρχει, ας πούμε, παρέα που να είναι από 5-6 άτομα και να παίρνουν 2 καφέδες μόνο. Είχαμε φαινόμενο που κάποιοι ήρθανε, κάποιοι περισσότεροι, στις 2 η ώρα, 2.30, λίγο πριν να αρχίσει οι εκδηλώσεις καρναβαλικές και καθόταν μέχρι 7-8 η ώρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιφέρει κέρδη στις επιχειρήσεις. Έτσι. Είπαμε κέφι, χορός, γλέντι, επιτυχία το καρναβάλι. Οι επιχειρήσεις όμως, ενώ κατά το παρελθόν είχαμε ναι μεν κίνηση και λοιπά, αλλά ο κόσμος μπορούσε και χάλαγε. Νομίζω πως ήταν κάτι το εξαιρετικό φέτος. Από άποψη οργανώσεως νομίζω πως ήταν η καλύτερη οργάνωση που έχει γίνει ποτέ. Από κίνηση στα καταστήματα νομίζω ότι ήταν αυξημένη. Σε επίπεδο προσώπων τώρα υπήρχε πρόβλημα στην κατανάλωση, αλλά αυτό είναι μέσα στο θεμητό, διότι
ο κόσμος δεν είχε και τα χρήματα να ξοδέψει. Όμως περίμενε, πιστεύω, τα καρναβάλια για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του. Νομίζω ότι ο κύριος Λαδικός πέτυχε άψογα το επίπεδο οργάνωσης. Βοήθησαν, πιστεύω, όλοι οι φορείς και το μελητήριο και τα καταστήματα και ήταν απίθανη αυτή η συμμετοχή του κόσμου. Ελπίζω να γίνουν και άλλα θεματικά πράγματα για το νησί και ελπίζω στον Άκη το Λαδικό, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γύρω από τα πολιτιστικά δρόμενα νομίζω ότι θα προχωρήσει τη Ζάκηθο λίγο πιο μπροστά. Σε εξέλιξη πάντα το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel, καθήκοντα αστυνομικού διευθυντή Ζακύνθου, ανέλαβε ο μέχρι πρώτην αστυνομικό διευθυντή Λακωνία, ταξίαρχο Νίκο Ιωαννίδη. Πραγματοποιώντα διαδοχικέ συναντήσει με του αξιωματικού του επιτελείου αλλά και εθιμοτυπικέ επισκέψει με τι τοπικέ αρχέ, οργανώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι δράσει τη υπηρεσία. Και επίσημα ανάλαβε τα καθήκοντά του ως αστυνομικός διευθυντής στο νησί μας, ο μέχρι πρώτην ως αστυνομικός διευθυντής Λακωνίας, ταξιάρχος Νίκος Ιωαννίδης, που τοποθετήθηκε στη θέση του Αριστίδη Ανδρικόπουλου, ο οποίος μετατέθηκε στην Ηλία. Ο κύριος Ιωαννίδης, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις με τους αξιωματικούς του επιτελείου, προκειμένου να οργανωθεί καλύτερη υπηρεσία, αλλά και εθιμοτυπικές επισκέψεις με τις τοπικές αρχές, είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του είναι να ανακτήσει ο πολίτης το αίσθημα ασφάλειας αλλά και να στελεχωθούν άρτια υπηρεσίες εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ο στόχος του κάθε αστυνομικού είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, το οποίο επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Η ελληνική αστυνομία έχει καταρτήσει ένα σχέδιο το οποίο εμείς το εφαρμόζουμε και το προσαρμόζουμε στις διευθύνσεις τις οποίες υπηρετούμε ανάλογα με το τι προβλήματα παρουσιάζονται στην περιοχή, υπάρχουν στην περιοχή. Εμένα στόχος μου είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αστυνομία, που είναι πρώτιστο, και με τη συνεργασία των άλλων φορέων και των άλλων αρχών, ευελπιστώ ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμεί και η περισταμένη μας αρχή. Εδώ στην περιοχή, είναι τουριστική περιοχή, θα προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και να είμαστε σε ετοιμότητα ώστε ό,τι παρουσιαστεί να το αντιμετωπίσουμε. Η έλλειψη προσωπικού της χερέει τέλος. Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι μόνο στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, είναι και στις άλλες υπηρεσίες. Εμείς θα έχουμε τις δυνάμεις μας έτοιμες, θα εστιάσουμε τις δράσεις μας στο πρόβλημα το οποίο θα παρουσιαστεί. Θα βοηθήσει μία υπηρεσία την άλλη και έχουμε και τη στήριξη της προϊσταμένης μας αρχής που είναι η Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχετε ζητήσει ή σκοπεύετε να ζητήσετε ενίσχυση προσωπικού τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες ό,τι έχει να κάνει με το Αλματά Φλαγανά? Το καλοκαίρι ενισχύεται η υπηρεσία και στο αεροδρόμιο και στο Λαγανά και οι άλλες υπηρεσίες θα ενισχυθούν, γιατί ενώ το νησί το χειμώνα δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, το καλοκαίρι διπλασιάζεται ο αριθμός των ατόμων και οπωσδήποτε είναι ανάγκη να ενισχυθεί η υπηρεσία μας. Όμως και με ό,τι δυνάμεις έχουμε θα εστιάσουμε που έχουμε πρόβλημα και από κοινού θα το αντιμετωπίσουμε. Επιζητώ και πιστεύω θα την έχω τη συνεργασία των άλλων φορέων και των άλλων αρχών του τόπου, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας «Ημέρα» επισκέφθηκαν με αφορμή το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου της πόλης. Στα πλαίσια του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου επισκέφθηκαν το Ionian Channel. Μελλοντικοί δημοσιογράφοι, ρεπόρτεροι και ηχολήπτες, μέσα από απορίες και ερωτήσεις, θέλησαν να μάθουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Ενθουσιασμένοι από την ξενάγησή τους στο χώρο, εξέφρασαν την επιθυμία και την ελπίδα τους να ενταχθούν κάποια στιγμή στο επάγγελμα. Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μας φιλοξενείτε στο χώρο σας. Έχουμε έρθει με τα παιδιά από το, όπως σας είπαν και τα παιδιά από το Δεύτερο Γυμνάσιο Ζακύνθου. Είναι ένα τμήμα της Τρίτης, το ΓΑΜΑ 4, όπου φέτος, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα της Τρίτης Τάξης, κάνουν το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Στα πλαίσια λοιπόν του μαθήματος, δικαιολογούνται κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους που απασχολούν πολλές ειδικότητες εργαζομένων. Επιλέξαμε
λοιπόν το χώρο σας εδώ, μια και είναι και κοντά στο σχολείο και έτσι δεν χρειάστηκε μετακίνηση με λεωφορείο ή κάτι άλλο, προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά για τις εγκαταστάσεις ενός τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού, για τις διάφορες ειδικότητες επαγγελμάτων που απασχολεί, τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, ίσως τις οικονομικές απολαβές, μια και μας ενδιαφέρει και αυτό το θέμα όλους μας, και γενικά να συλλέξουν οσδήποτε πληροφορίες θα ήθελαν σχετικά με αυτό το χώρο που θεωρώ ότι έχει και ενδιαφέρον, ένας χώρος ενημέρωσης. Έρχομαι από το δεύτερο γυμνάσιο Ζακύνθου, από το τμήμα ΓΑΜΑ 4. Ερχόμαστε στα πλαίσια του επαγγελματικού σχολικού προσανατολισμού, για να μάθουμε για διάφορα επαγγέλματα, μιας και εδώ πέρα απασχολούνται πολλές ειδικότητες. Είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες σχέση με το χώρο, τη δημοσιογραφία γενικότερα, σε σχέση με τον προσανατολισμό μας. Ενδιαφέρομαι γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα και σκέφτομαι να τα ακολουθήσω. Είναι ένα επάγγελμα πολύ ωραίο. Είναι ωραία η δουλειά γιατί τρέχεις παντού και ενημερώνεις εσύ τον κόσμο για το τι σκέφτεσαι, τι γίνεται στον πλανήτη και γενικότερα.